Τρίτο μέρος της εκπομπής από την αυτοδιοικητική συζήτηση στις ευρωεκλογές και από τις ευρωεκλογές πάλι στην αυτοδιοίκηση. Τέσσερις οι κάλπες που μας περιμένουν την Κυριακή, εξίσου σημαντικές λοιπόν και οι τέσσερις. Να ανοίξουμε τη συζήτηση ξανά για το Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο για όλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί είπαμε ότι είναι ημέρες δύσκολες και απαιτητικές. Και θέλω έτσι να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί της συζήτησης, αυτό που περιμένει να ακούσει και ο κόσμος, κυρία Σισαμάκη. Η αλήθεια είναι ότι είστε ένας άνθρωπος νέος, είστε ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία, ανερχόμενος επαγγελματικά. Τι σας έκανε να πείτε ότι ενδεχομένως παγώνω κατά κάποιο τρόπο, εφόσον εκλεγείτε, το επαγγελματικό μου κομμάτι και διεκδικώ και είμαι στο τιμόνι ενός Δήμου? Θέλω να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και όλος ο κόσμος του Ηρακλείου ότι ήταν μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ήμασταν από τους ανθρώπους, από τις παρατάξεις που τελευταία στιγμή μαζευτήκαμε για να διεκδικήσουμε χωρίς όραμα, χωρίς πλάνο και χωρίς προσανατολισμό το Δήμο Ηρακλείου. Από πάρα πολύ νωρίς είχαμε διακρίνει ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει σε μια στασιμότητα, σε ένα τέλμα, και θα έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να βγουν μπροστά. Κάποιοι άνθρωποι που όχι κατά ανάγκη έχουν την εμπειρία, κάποιοι άνθρωποι νέοι, φρέσκοι, με διάθεση, με μεράκι, με πάθος, οι οποίοι δεν τους ικανοποιεί στην καθημερινότητά τους, δεν τους ικανοποιούν οι σημερινές πολιτικές, η υφιστάμενη δημοτική αρχή, αλλά και θεωρούν ότι η προηγούμενη έχει κλείσει τον κύκλο της και δεν μπορεί πια να προσφέρει κάτι πρόσθετο. Όταν μιλάμε για μια δημοτική αρχή η οποία ήδη έχει περάσει 12 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου και 5 χρόνια στην αντιπολίτευση, νομίζουμε ότι ένας μεγάλος και θετικός, αν θέλετε, κύκλος, εγώ δεν θα τον χαρακτηρίσω αρνητικό, παρόλο που δεν θέλω να κάνω μια διάκριση θητιών, αλλά διάκριση δεκαετιών, αν θέλετε, να το συζητήσουμε περαιτέρω, νομίζω ότι άφησε κάποια θετικά, έκλεισε ένα κύκλο και πρέπει να πάμε παραπέρα. Η σημερινή, παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε το 2014, ματαιώθηκαν οι προσδοκίες από τους πολίτες και το βιώνουμε και καθημερινά. Μου έκανε και φοβερή εντύπωση και θέλω λίγο να το πούμε αυτό, γιατί επιχειρείται από τις δύο εντός εισαγωγικών παρατάξεις που έχουν διαχειριστεί το Δήμο Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε κατά το διάστημα της προεκλογικής περίοδου, αλλά το τελευταίο διάστημα λίγο παραπάνω. Επιχειρείται ένα τεχνητό δίπολο. Έχει μπει ένα ψευτοδίλημα ουσιαστικά στους πολίτες. Αν θέλουμε, και το ακούμε καθημερινά, φαντάζομαι το ακούτε κι εσείς, αν θέλουμε ένα δήμαρχο ηθικό ή ένα δήμαρχο αποτελεσματικό. Λες και οι δύο έννοιες αυτές είναι ασύμβατες μεταξύ τους, ας πούμε. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Σισαμάκη. Λέτε, αν θέλουμε ένα δήμαρχο ηθικό ή αν θέλουμε ένα δήμαρχο αποτελεσματικό. Το αποτελεσματικός ή αναποτελεσματικός δήμαρχος νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Το ίδιο είναι και για το ηθικό. Το ηθικό δεν είναι λίγο πιο βαρύ έτσι όπως το θέτετε? Δεν το θέτω εγώ με διαφάνεια. Όχι βέβαια, κανένα. Ούτε αναποτελεσματικό κανένα αν θέλετε. Αλλά έχει μπει από την κοινωνία και από τις δύο μεγάλες παρατάξεις ένα τέτοιο δίλημα. Με αρθρογραφία αν θέλετε από συγκεκριμένους ανθρώπους της υφιστάμενης δημοτικής αρχής, θέλοντας να πάνε σε ένα δίπολο και να πνίξουν αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών εκλογικά τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εμείς αυτό απαντάμε ρητά. Μας ενδιαφέρει να έχουμε έναν δήμαρχο και ηθικό διαφανή και αποτελεσματικό και προοδευτικό. Άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και για να τα πάει παραπέρα. Να οδηγήσει το Ηράκλειο στο μέλλον, να δημιουργήσει το Ηράκλειο του μέλλοντος, αυτό που λέμε το Ηράκλειο του 2040. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Προς Θεού, δεν λέω ότι θα είμαστε μέχρι το 2040. Λέω όμως ότι θα πρέπει να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε έτσι την επόμενη μέρα του Ηρακλείου, το επόμενο Ηράκλειο, ώστε να δούμε προοπτικά και μπροστά. Κύριε Σφακιανάκη, εμείς είμαστε μια παράταξη που θεωρούμε ότι έχει βάθος, έχει πολλά χρόνια μπροστά της να προσφέρει. Οι περισσότεροι, αν θέλετε, τον ηλικιακά το θέτετε? Όχι μόνο ηλικιακά, το θέτω μόνο ηλικιακά, προς Θεού δεν είναι. Δεν το προσεγγίζουμε γενεακά, σας το έχω πει νομίζω και εξάλλου πολλές φορές. Εμάς οι θέσεις μας σχετίζεται με τη φρεσκάδα των ιδεών, με την νέα πολιτική, με τη νέα κουλτούρα που κομίζουμε στα νέα αυτοδιοικητικά πράγματα του Ηρακλείου. Δεν είναι απαραίτητα ηλικιακό και δεν απαρτίζεται και η παράταξή μας μόνο από νέους ανθρώπους. Μπορεί ο πυρήνας της να είναι νέοι άνθρωποι, γιατί σας είπα ότι θέλουμε να έχουμε ένα ρόλο στα επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και το 90-95% της παράταξης είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτοδιοικητική διαδρομή. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν διάθεση,
όρεξη, αλλά και την ικανότητα να προσφέρουν στο Δήμο Ηρακλείου την επόμενη μέρα. Είναι όλοι άνθρωποι που ζουν στην κοινωνία του Ηρακλείου, που εργάζονται στην κοινωνία του Ηρακλείου, πετυχημένοι ο καθένα στον επαγγελματικό του στίβο, πετυχημένοι στον καθένα στη συνδικαλιστική και κοινωνική του δράση. Αν κάποιο δει και παρακολουθήσει το ψηφοδέλτιο και το αναλύσει, θα δει ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο που εκφράζει το σύνολο της κοινωνίας και των πολιτών του Ηρακλείου. Έχετε όμως και υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από άλλους αυτοδιοικητικούς χώρους στο παρελθόν, από παρατάξεις, από συνδυασμούς, οι οποίοι σήμερα συμπράττουν μαζί σας. Μιλάτε, φαντάζομαι, για ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο έχει διαχωρίσει τη θέση του πάρα πολύ νωρίς. Και η διαχωριστική γραμμή που έβαλε σε σχέση με τις προηγούμενες παρατάξεις σχετιζόταν καθαρά με τη λειτουργία της προηγούμενης παράταξης και όχι τόσο με τον κύκλο που έκλεισε, που εγώ θεωρώ. Η διαχωριστική γραμμή που έβαλε σχετιζόταν καθαρά με τη λειτουργία. Ότι δεν υπήρχε παράταξη. Υπήρχε αυτό που λέμε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης, που ξέρετε, όσο υπάρχει εξουσία, η νομή της εξουσίας μπορεί λίγο και να το καταπίνουμε, να πηγαίνουμε παρακάτω, γιατί η καθημερινότητα και η τριβή είναι τέτοια. Αλλά όταν αυτό τελειώνει, πρέπει να μπουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές για να ικανοποιήσουμε όχι τους εαυτούς μας, αλλά τη συνείδησή μας πρώτα απ' όλα και τους δημότες του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο μοντέλο διοίκησης οραματίζεστε εσείς λοιπόν για το Δήμο Ηρακλείου? Και θέλω να γίνω και πιο συγκεκριμένη, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα οικονομικά του Δήμου. Γίνεται μια τεράστια συζήτηση για τους πόρους που έχει ο Δήμος, τα ταμεία που έχει ο Δήμος. Κατά πόσο λοιπόν είναι ένας Δήμος επιτυχημένος γιατί έχει λεφτά, ή είναι ένας Δήμος αποτυχημένος γιατί δεν παράγει έργο, δεν ασκεί πολιτική προς όφελος των δημοτών? Το δικό σας οικονομικό μοντέλο, το δικό σας μοντέλο διοίκησης, ποιο είναι το όραμά σας? Θα σας βάλω δύο διαστάσεις. Η μία είναι σε σχέση με το πώς θέλουμε η διοικητική διάρθρωση του Δήμου να είναι και πώς να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και η νέα Δημοτική Αρχή σε όρους συμμετοχής και σε όρους δημοκρατίας, που εμείς σκεφτόμαστε και οραματιζόμαστε ένα Δήμο πραγματικά δημοκρατικό, πραγματικά συμμετοχικό, με τους πολίτες ενεργούς. Αυτά που περιγράφει ο Κλεισθένης μέσα, εμείς τα είχαμε στον πυρήνα της σκέψης μας πολύ πριν βγει ο νόμος. Μας ενδιέφεραν τα τοπικά δημοψηφίσματα. Μας ενδιέφεραν τα συμβούλια γειτονιάς, τα οποία δεν περιγράφονται, αλλά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Μας αρέσει να συνδιαμορφώνουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας με τον κόσμο. Θέλουμε με τον κόσμο, για τον κόσμο. Με τη νέα γενιά, για τη νέα γενιά. Με τις ευάλωτες ομάδες, για τις ευάλωτες ομάδες. Δεν μας ενδιαφέρει να στηθούμε και να κλειστούμε μέσα σε γραφεία, να σχεδιάζουμε για τους ανθρώπους και για την κοινωνία χωρίς την κοινωνία. Αυτό είναι το ένα σκέλος το οποίο μπορούμε να τα αναλύσουμε πάρα πολύ διεξοδικά. Σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου που μου βάλατε, θεωρώ τεράστιο λάθος στην πολιτική. Τεράστιο λάθος στην πολιτική που επιχειρείται από το Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή. Ο Δήμος Ηρακλείου, κύριε Σφακιανάκη, δεν είναι τραπεζικό ίδρυμα να αποταμιεύει χρήματα. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας οργανισμός ο οποίος οφείλει ανταποδοτικά να αποδίδει στους πολίτες και να εξασφαλίζει την κοινωνική ευημερία και την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Το ότι ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο οικονομικό απόθεμα, το οποίο μπορεί να μου πείτε εσείς, μα ξέρετε, είναι τα 11 εκατομμύρια του πολιτιστικού, μα είναι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σχετικά και με το Τάλος, με την εκδίκαση της υπόθεσης του Τάλος, οπότε μπορεί να φύγουν 20 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι ισχύουν αυτά και μας μένουν 35 εκατομμύρια. Είναι πάλι πάρα πολλά και δείχνει την ανικανότητα, αν θέλετε, της παρούσας Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί, να οραματιστεί, να σχεδιάσει πράγματα τα οποία θα αποδοθούν στους πολίτες. Θέλω να σας πω εδώ το εξής. Εμείς, όπως έχετε δει πάρα πολύ καιρό τώρα, έχουμε οργώσει το Δήμο Ηρακλείου από την Αλικαρνασσό μέχρι την Καρκαδιώτισσα, μέχρι τα δυτικά του Δήμου Ηρακλείου, στο σύνολο του Δήμου. Αυτό που παρατηρούμε και αυτό που μας μεταφέρουν οι πολίτες είναι το στοιχείο της εγκατάλειψης, της απομόνωσης. Πολλές φορές μεταξύ μας συζητάμε στην παράταξη και λέμε ότι για να επαναφέρουμε το Δήμο αυτό στα επίπεδα της προ-κρίσης εποχής μπορεί να μας πάρει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μία δεκαετία ενδεχομένως. Είμαστε διατεθειμένοι να το παλέψουμε, μπορούμε να σχεδιάσουμε, είμαστε μια σύγχρονη πρόταση, είμαστε μια ρεαλιστική πρόταση, είμαστε άνθρωποι που ζούμε, σας είπα, και εργαζόμαστε μέσα στο Δήμο Ηρακλείου, έχουμε την εμπειρία, δώστε μας δυνατότητα, τολμήσαμε να κάνουμε αυτήν την κίνηση και να δώσουμε την επιλογή στον κόσμο ουσιαστικά να επιλέξει μια πραγματικά ανεξάρτητη, ακυδεμόνευτη και ακομμάτιστη παράταξη.
με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια πρόταση στον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τρίτο σε δυναμική, γιατί επί της ουσίας όταν μιλάμε για δήμους, λέμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, στη λογική των πυρήνα της σκέψης, σε όρους δυναμικής. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από την οικονομία του δήμου και του νησιού, αλλά φαίνεται και από τις δημογραφικές τάσεις, αν τις παρατηρήσετε, που δείχνουν μια δυναμική της πόλης. Είπατε πριν για το κομμάτι του έργου, τι θέλετε να κάνουμε λοιπόν. Έργο θέλετε να αναπτύξετε μια διαφορετική οικονομική πολιτική λοιπόν, η οποία θα αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα του πολίτη. Θέλω να μείνουμε λίγο στα οικονομικά, κύριε Σασαμάκη, γιατί έχει γίνει τεράστια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για τα οικονομικά αποθέματα του Δήμου, αλλά και για τα δημοτικά τέλη, για το κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθούν, να μειωθούν. Τελικά ένας Δήμος θα πρέπει οι πόροι του να στηρίζονται στα δημοτικά τέλη. Η δικιά σας πρόταση τι λέει, τα αυξάνουμε, στηριζόμαστε σε αυτά ή είμαστε εγκλουβισμένοι, αν θέλετε, και σε μια κρατική πολιτική που λέει ότι περιμένουμε τους πόρους και εμείς τις σταγόνες της κεντρικής διοίκησης. Θα σας πω, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Δεν μιλάμε για αυτοτέλεια των Δήμων, μιλάμε για αυτονομία των Δήμων. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να μην υπάρχει δηλαδή κρατική επιχορήγηση. Προφανώς και μας ενδιαφέρει η ΚΑΠ να υπάρχουν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Προφανώς μας ενδιαφέρουν και τα τέλη να είναι μειωμένα και ανταποδοτικά προφανώς. Έχει γίνει μια σχετική μείωση το τελευταίο διάστημα στην τελευταία δημοτική αρχή. Έφτασε μέχρι ενός επίπεδου και ενός σημείου. Προσεγγίζει ενδεχομένως τις άλλες περιοχές και σε αυτό το σημείο η παρούσα δημοτική αρχή δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν έκανε μια ορθολογική, εξορθολόγησε εν πάση περιπτώσει το κόστος των τελών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λογικό βέβαια όταν μιλάμε για μια δεκαετία η οποία έχει πέσει μια τεράστια κρίση, μιλάμε για μια οικονομική κρίση, μιλάμε για μνημονιακά χρόνια, μιλάμε για δυσκολίες, μιλάμε για αύξηση των φόρων. Άρα λογικά ο Δήμος, μιας και έχει ένα τεράστιο απόθεμα και δεν μπορούσε να λειτουργήσει ανταποδοτικά και να το αποδώσει στους πολίτες όπως έπρεπε, λογικά μείωσε τα τέλη. Δεν θέλω να λαϊκίσω και να πω ότι θα μειώσουμε επιπλέον τα τέλη, θέλει μια μελέτη σε σχέση με αυτό. Θεωρώ ότι μέχρι του σημείου που έχουν φτάσει, νομίζω ότι είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τους άλλους δήμους, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ανταγωνιστικά, είναι σε λογικά πλαίσια, μπορεί επιπλέον να υπάρξει μια μείωση ενδεχομένως της τάξης του 10%, αλλά είναι υποσυζήτηση, θέλει μια μελέτη όλο αυτό για να μπορέσουμε να το πούμε και δεν θα ήθελα τώρα προεκλογικά να λαϊκίσω και να πω ότι ναι, θα πάμε σε μια επιπρόσθετη μείωση τελών, έτσι ελαφρά την καρδία, χωρίς να έχουμε προσδιορίσει ακριβώς το σε τι ποσό και τι ύψος μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θα πάμε και σε αύξηση. Σε αύξηση δεν το συζητάμε καθόλου. Νομίζω ότι οι καταστηματάρχες, οι άνθρωποι που αποδίδουν τα τέλη, λειτουργούν οριακά, έχουν αρκετούς υπαλλήλους και άλλους πρόσθετους φόρους να καλύψουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να σηκώσουν αύξηση. Τα τέλη είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο συγκριτικά με άλλες περιοχές αντίστοιχου μεγέθους, αντίστοιχου βεληνικούς και αντίστοιχης οικονομικής δυναμικής με το Δήμο Ηρακλείου. Οι καταστηματάρχες καμιά φορά θεωρούν ότι είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει, κάνοντας μια άστοχη σύγκριση κατά την άποψή μου σε σχέση με το Κολωνάκι ή με κάποιες άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Πάμε λίγο και σε αυτό που είπατε. Θέλετε, είπατε τη νέα γενιά μαζί, να κάνουμε πράγματα με τη νέα γενιά για τη νέα γενιά. Είδα και στο πρόγραμμά σας ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στο κομμάτι του εθελοντισμού. Της συμμετοχής και του εθελοντισμού. Συμμετοχής και εθελοντισμού. Κάτι το οποίο νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι κακό. Όμως, θα σας πει ένας δημότης ενδεχομένως, έτσι, για να κάνω λίγο και το κομμάτι της κριτικής. Περιμένετε από έναν εθελοντή να ασκήσει το έργο που είναι η ευθύνη του Δήμου να το κάνει. Όχι, βέβαια, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Και δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε ούτε το κράτος, ούτε το κράτος που οφείλει να παρέχει κοινωνική και να ασκεί κοινωνική πολιτική, αλλά ούτε τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, πάντα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες που έχει. Όχι μόνο εξαιτίας των αρμοδιοτήτων που δίνει ο Κλισθένης και ο Καλλικράτης, αλλά και της θεσμικής παρέμβασης που μπορεί να έχει ένας Δήμος σε όρους κοινωνικής πολιτικής. Ο εθελοντισμός έρχεται περισσότερο για να ενισχύσει τις δομές
οριακά, χωρίς να λύνει τα προβλήματα. Είναι πρόσθετο αυτό και περισσότερο για να αλλάξεις λίγο την κουλτούρα των ανθρώπων και να αρχίσουν να συμμετέχουν περισσότερο. Αυτή είναι η λογική του εθελοντισμού. Δεν έχουμε καμία απέτηση από τον κόσμο να σηκωθεί αύριο το πρωί ή μπορούμε να τον, μακάρι να μπορούσαμε να τον κινητοποιήσουμε και να, αυτό το κομμάτι να έρθει τόσο ενισχυτικά ώστε να μιλάμε για ένα πλέγμα πια στο Δήμο Ηρακλείου εθελοντών, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν άπειρες κοινωνικές ανάγκες. Δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτό. Ο Δήμος πρέπει να βασίζεται σε δομές οι οποίες είναι μόνιμες, είναι σταθερές, το κράτος να έρχεται να τις ενισχύει ή και να έχει την πλήρη εφαρμογή αλλά και έλεγχο αυτών των κοινωνικών δομών. Και εμείς σε κάθε περίπτωση, καθαρά η θέση μας σε σχέση με τον εθελοντισμό είναι αυτή. Κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, των ανθρώπων που έχουν ευαισθησίες, προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και της πρόσθετης παρέμβασης, αν μπορούμε να το πούμε, νομικός βέβαια όρος, αλλά της πρόσθετης παρέμβασης σε μια πολιτική, κοινωνική κυρίως, αλλά και σε όρους πολιτισμού. Mm-hmm. Προσπαθώ με όσο χρόνο έχουμε να μείνουμε και σε άλλες πτυχές του προγράμματος, όπως ξέρετε. Εμείς οι δημοσιογράφοι μπαίνουμε, διαβάζουμε αυτές τις μέρες για να έχουμε και καλά μια πλήρη το κάνετε. Εικόνα. Και καλά το κάνετε. Ξέρετε, το διακύβευμα βέβαια αυτή τη στιγμή, δύο μέρες πριν τις εκλογές, δεν είναι τόσο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει κατατεθεί πάρα πολύ καιρό και έχει, mm-hmm. και έχει συνδιαμορφωθεί. Άλλα είναι τα διακυβεύματα θα που πρέπει να τεθούν. Θέλω να θέσω άλλα ζητήματα. Αλλά εσείς, ό,τι νομίζετε, εσείς είστε στο χώρο σας, είμαστε. Εσείς είστε και καθορίζετε τη συζήτηση. Άλλο ένα ερώτημα και θα κλείσουμε σίγουρα με το διακύβευμα. Λέτε για εκπόνηση λοιπόν μελέτη και υλοποίηση αυτή για μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματο του Ηρακλείου, όπω το αναφέρετε συγκεκριμένο στο πρόγραμμα. Ποιος είναι λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο σας, ποια είναι η ιδέα σας, τι θα πρέπει να ξέρει, γιατί καταλαβαίνετε ότι και στο Ηράκλειο και στο κέντρο του Ηρακλείου και οι κάτοικοι και οι έμποροι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και με τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και με τα όποια προβλήματα αυτά γίνονται. Οπότε έρχεται ένας δημότης και λέει: κύριε Σαμάκη, εγώ γιατί να σας ψηφίσω αν δεν ξέρω το σχέδιό σας για το κέντρο της πόλης και για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν. Όταν λέμε για κυκλοφοριακό, κακό στο μυαλό μας πηγαίνει μόνο στο κέντρο της πόλης. Ναι, δεν είναι κυκλοφοριακό, μόνο. Έχετε δίκιο. Κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει κυρίως σε δύο σημεία το Ηράκλειο. Αυτό της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Γιοφύρου και στην λεωφόρο Κνωσού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς και τους θερινούς μήνες που υπάρχει μια συμφόρηση συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Για εμάς κυκλοφοριακό στο κέντρο, τώρα θα σας φανεί περίεργο, αλλά θα με αφήσετε λίγο χρόνο να σας το αναλύσω. Mm. Κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο του Ηρακλείου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος. Θα σας πω. Από τις οδικές ακτινίες οι οποίες έχουν γίνει πεζόδρομοι, προφανώς και όχι. Θα σας πω ότι εννοώ, όχι, δεν εννοώ αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα και δημιουργείται κυκλοφοριακό είναι η αναρχία και η ανομία που υπάρχει στο κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν λειτουργεί η δημοτική αστυνομία, η αστυνομία δεν έρχεται να ενισχύσει το έργο της δημοτικής αστυνομίας και εμείς ως πολίτες λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο καθαρά προσωπικό. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί η πόλη. Έχετε δει πολλές φορές τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς επίσης και μεγάλο ζήτημα για το κυκλοφοριακό στην πόλη όπως δημιουργείται είναι τα μεγάλα λεωφορεία φυσαρμόνικες στα οποία περνούν και διασχίζουν την πόλη και πολλές φορές δημιουργούν αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο που μοιάζει στα μάτια μας ως κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η θέση και η λύση μας είναι συνολικότερη όμως. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για το. Φανταζόμαστε ένα ιστορικό κέντρο, μια και μας πήγατε στο κέντρο, γιατί η λύση στη λεωφόρο Κνωσού και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων λύνεται με μια μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων εκεί και στη μία περίοδο και στην άλλη και με κάποιες. Θέλει κάποιο κοινωνιολόγο, είναι μια απλή διαδικασία. Όχι τόσο χρονοβόρα όσο φανταζόμαστε. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα στο πρώτο εξάμεινο, αν όχι στο πρώτο εξάμεινο, στον πρώτο χρόνο, να έχει μελετηθεί, να έχει αποδοθεί. Να έχει γίνει ο διαγωνισμός και να έχει κατασκευαστεί το επόμενο 1,5 χρόνο. Για να το βάλω λίγο στο μυαλό μου σε μια έτσι, λουχία, με ένα χρονοδιάγραμμα, όπως σας το λέω εγώ, mm-hmm. σε σχέση με τις δύο αυτές αρτηρίες. Σε σχέση τώρα με τον κέντρο, εγώ κύριε Σφακιανάκη, φαντάζομαι ένα κέντρο μιας πόλης αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού του. Και το Ηράκλειο έχει και τεράστια ιστορία και τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα και πλούτο πολιτισμού. Θέλουμε ένα κέντρο, το φανταζόμαστε, διευρυμένο και κλειστό. Δηλαδή, αν μπορούσαμε θεωρητικά και πρακτικά να δουλέψουμε ένα μεγάλο ιστορικό κέντρο από τη Βίγλα, να πηγαίνει στους Μήλους Καστρινάκη και να παίρνει το σύνολο και να κλείνει το ιστορικό κέντρο, θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Χωρίς βενζινοκίνητα μέσα και μέσα ιδιωτικής χρήσης να περνούν από το κέντρο. Μιλάμε για
ούτε καν ήπια κυκλοφορία, συγκεκριμένα μέσα, είτε καμία ποδήλα, κυκλοφορία. Καμία κυκλοφορία, μόνο σε σχέση, μία λύση να δοθεί σε σχέση με τα ταξί. Θα μπορούμε να υπάρξει. Είναι και τροφοδοσίες των καταστημάτων. Καλά, προφανώς για τις τροφοδοσίες των καταστημάτων συγκεκριμένες μέρες ή για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε μια ζημιά. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητάμε. Συζητά τώρα για τον κανόνα, όχι για τις εξαιρέσεις που προφανώς θα μας ενδιαφέρει να δώσουμε τις λύσεις. Ηλεκτροκίνητα οχήματα, ποδήλατα, πεζοδρόμηση, ένα ιστορικό κέντρο όπως θα το φαντάζονταν κάποιος. Ξέρετε, εγώ πηγαίνοντας σε πόλεις του εξωτερικού, αυτό που με ενδιαφέρει να δω σε μια πόλη τι είναι. Και αυτό προσπαθώ να συνδέσω και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ σήμερα στο Ηράκλειο. Θέλω να πηγαίνω σε μια πόλη η οποία να φαντάζει σύγχρονη, με υποδομές σύγχρονες, είτε ψηφιακές, είτε και στην καθημερινότητα, που δίνουν στο χρήστη, στον επισκέψη, στον επισκέπτη, την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η ταυτότητα και ο πολιτισμός της. Και θα με ρωτήσετε εύλογα, και ποια είναι η ταυτότητα του Ηρακλείου? Δεν έχει. Δεν θα σας ρωτούσα να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να μου το απαντήσετε γιατί το θέσατε. Όχι. Προσπαθώ και εγώ να την προσδιορίσω πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους. Την ψάχνουμε ακόμα, κύριε Σαββάκη. Πραγματικά την ψάχνουμε. Είναι. Και προσπαθούμε εμείς να την προσδιορίσουμε. Θέλουμε μια πόλη η οποία, ας πούμε, να βασίζεται στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Θέλουμε μια πόλη η οποία να βασίζεται στην καινοτομία. Το κεντρικό μας. Έχουμε δύο βασικά αφηγήματα και στόχους. Πρώτον, να κάνουμε το Ηράκλειο μια πόλη καλής ζωής, μια πόλη του ευζήν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όπως διαρθρώνεται ένα πρόγραμμα αρχιτεκτονικά, με όποιες δράσεις γίνεται αυτό. Και λέμε ως οραματικό ότι θέλουμε να κάνουμε το Ηράκλειο ένα κόμβο καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και αλληλεγγύης. Αυτό είναι το βασικό μας έτσι, όραμα και σχέδιο, το οποίο μπορεί εύκολα κανείς να μπει στο site, να δει τις προτάσεις διαρθρωμένες ανά άξονα πολιτικής. 7 είναι οι άξονες, με το βασικό θεσμικό αυτών της δημοκρατίας. Είπαμε θα την εμπεδώσουμε, έχουμε τη διάθεση, την τοπική δημοκρατία, έχουμε την διάθεση, έχουμε την όρεξη, έχουμε το μεράκι. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να συνδέσουμε, μπορούμε να συνθέσουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε την επόμενη μέρα όλοι μαζί να λειτουργήσουμε ως ένα ενιαίο σώμα για το Ηράκλειο, κάτι που δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν οι προηγούμενοι που έχουν διατελέσει σε αυτή την δημοτική αρχή. Άρα αυτό είναι και το διακύβευμα, κύριε Σαμάχη. Είναι ένα μεγάλο διακύβευμα αυτό. Αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα μεγάλα διακύβευματα αυτό και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Μιλούν κάποιοι και λένε ότι ο σημερινός δήμαρχος είναι από τους ανθρώπους που έχει την ικανότητα σύνθεσης. Σας λέω με βεβαιότητα ότι δεν έχει καμία τέτοια ικανότητα σύνθεσης και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Όταν μιλάμε για ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης με τον απόλυτο άρχοντα, τον δήμαρχο, έχοντας 29 δημοτικούς συμβούλους και στο τέλος της θητείας 19, αυτό δεν είναι ικανότητα σύνθεσης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ικανότητα αποσύνθεσης. Και αν πάμε και στον προηγούμενο, δεν μπορεί, σας πληροφορώ, κανείς άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει τρεις θητείες με το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή να είναι με τον Καλλικράτη πριν τον Καποδίστρια, δηλαδή να είναι ο απόλυτος άρχοντας του παιχνιδιού, δεν μπορεί να αλλάξει τον πυρήνα της σκέψης και της λογικής του σε καμία των περιπτώσεων. Λέμε σχηματικά ότι ένας άνθρωπος στα 65, στα 70 του δεν μπορεί καν να αλλάξει το κούρεμά του, πόσο μάλλον να αλλάξει τον πυρήνα της σκέψης. Μάλιστα. Κύριε Σαμάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.